Κοντά μας ο γνωστός επιχειρηματίας της πόλεως μας, ο γνωστός σε όλους μας, Γιώργος Τσουτσάνης. Εμείς το γνωρίζουμε πάντα από τα υπερσύγχρονα πάντα μηχανήματα τα οποία διέθετε στο κατάστημά του, αντιπροσωπείες για Αρκαδία, για Πελοπόννησο. Δύο λόγια για την αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα που για σας πίσω από το Μαλλιαροπούλιο Θέατρο που ήταν το κατάστημά σας, κύριε Τσουτσάνη, ήταν μια σημαντική επιχείρηση όπου πέρασε και μεγάλωσαν γενιές με αυτή την τεχνολογία, την σύγχρονη την οποία μας είχατε φέρει, την οπτιακουστική. Και όχι μόνο, και αυτοκίνητα και οτιδήποτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πράγματι, η απόψινή βραδιά που έτυχα της τιμητικής αυτής διακρίσεως εκ μέρους του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά για το πιάνο, έχω να πω το εξής. Το οποίο πιάνο το έχετε δωρήσει. Εισαγωγές πιάνων έκανα και από τη Γερμανία και από την Ιαπωνία. Εκείνο που σε ένα ταξίδι μου με προξένησε μεγίστη εντύπωση ήταν όταν επισκέφθηκε το Buenos Aires και εκεί στο Εθνικό Θέατρο του Buenos Aires είδα κατάπληκτος ένα ωραιότατο πιάνο το οποίο λέγεται Grand Piano, δηλαδή είναι για συναυλίες και για μεγάλους χώρους. Ερώτησα τον υπεύθυνο πού επήραν αυτό το ωραιότατο πιάνο και μου απήντησαν στην Ιαπωνία και πήγα πράγματι στο Τόκιο και από τις παραγγελίες που έκανα για τις άλλες μπάρκες πιάνων, Yamaha κλπ, επαρήγγειλα και αυτό το πιάνο, το οποίο είναι όμοιο με αυτό το οποίο είχαν στο Buenos Aires κατά την επίσκεψή μου στο Εθνικό Στάδιο. Μεγαλώσατε γενιές και γενιές ανθρώπων με τη σύγχρονη τεχνολογία την οποία διαθέτατε εις τον μαγαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για τηλεοράσεις, μιλάμε για πιάνα, μιλάμε για αυτοκίνητα, μιλάμε για έπιπλα. Ο πρώτος που έφερε εύκρομη τηλεόραση στην Τρίπολη, ο πρώτος που έφερε κομπιούτερ από την Αμερική, κατά την περίοδο αυτή ήμουνα ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς πιάνων, αρμονίων, ως επίσης τεροφωνικών ειδών και γενικά όλα τα είδη που ανήκουν στο σύνολο των ναυτικανής εξελίξεων της χώρας μας και, και του κόσμου. Ιδιαίτερη εντύπωση τη δεκαετία του 70 είχε κάνει έξω από το μαγαζί σας μία μικρή κάμερα και μία τηλεόραση όπου ο κόσμος πέρναγε, έβλεπε το ομοίωμά του στην τηλεόραση. Ήταν κάτι πρωτότυπο τότε να γίνεται και να περνάει από ένα μαγαζί και η δεκαετία του 70 δεν είχε ανθίσει τότε σιγά σιγά η τηλεόραση να μπαίνει στα σπίτια μας, αλλά ήταν κάτι πρωτότυπο να βλέπει τον εαυτό του μέσα από ένα τηλεοπτικό δέκτη. Αυτό πόσο εντύπωση έκανε στον κόσμο την εποχή εκείνη τη δεκαετία του 80. Μεγίστη εντύπωση να σκεφτείτε ότι στο μεγάλο κατάστημά μου είχα φέρει ένα αυτοκίνητο της Peugeot 504 και είχαν ανεβεί όλοι επάνω αρκετοί στην σκεπή του αυτοκίνητου και έβλεπαν την προσγείωση στη σελήνη. Σημαντικό αυτό το πράγμα. Ναι, βεβαίως. Και να έρθω σε ένα άλλο θέμα. Ήσασταν ο πρώτος στην Τρίπολη, ο οποίος βιντεοσκοπούσε, είχατε φέρει την πρώτη κάμερα την οποία βιντεοσκοπούσατε διάφορες εκδηλώσεις την οποία ήσασταν χορηγός σε τέτοιες εκδηλώσεις. Μία τέτοια θυμάμαι,
εκδήλωση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Τρίπολης, μια συναυλία δασκάλων, σπουδαστών, την οποία την είχατε καταγράψει όλοι. Ναι, βεβαίως. Αρκεί να σας πω ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν βίντεο κάμερες, υπήρχαν κάμερες. Και σε ένα ταξίδι μου από τα πολλά ταξίδια στην Κίνα, είχα στην πλάτη μου ένα ολόκληρο βίντεο πηγαίνοντας στο Σινικό Τείχος, το οποίο είναι το μόνο, να πει κανείς, επίγειο, το οποίο ήταν φαινόταν από το διάστημα, το Σινικό Τείχος. Θέλω να μου πείτε και δύο λόγια για ένα μουσείο που έχω μάθει ότι διαθέτεται στο Λουτράκι. Τι είναι αυτό το μουσείο και πώς πήρατε αυτή την απόφαση? Στη ζωή μου η αδυναμία μου ήταν τα μεγάλα ταξίδια. Και όταν εννοούμε μεγάλα ταξίδια, εννοούμε 2,5 μήνες με κρουαζερόπλοιο στη Νότιο Αμερική, στην οποία φτάσαμε μέχρι τη γη του Πυρός, στο ακροτήριο Χόρ. Ως επίσης, θα σας διαθέσω και μία βιντεοκασέτα κατά την επίσκεψή μου στους ανθρωποφάγους, τους Νταγιάν, στο Καλιμαντάνεκ, στην Ίσο Μπόρνεο, όπου με έκαναν αρχηγό. Σημαντικό αυτό. Ναι. Και να έρθουμε... Και έχω συλλέξει πάρα πολλά αντικείμενα των Μάγιας, των Αλτρέδων, των Αζδέκων, από το Περού, από το Μεξικό και από άλλες χώρες. Έχετε ιδιαίτερη αγάπη, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Λατινική Αμερική. Και το να πει κανείς κάτι που δεν υπάρχει στον κόσμο, κατά τις επισκέψεις μου στην Αίγυπτο, πάντα εγώ έπαιρνα διάφορα μεγάλα αναμνηστικά, μεγάλου μεγέθους. Και επειδή το Ντούτα Χαμόν που ευρέθη ο τάφος του το 1922, δεν υπήρχαν μεγάλες αναπαραστάσεις του Ντούτα Χαμόν, βρήκα τον καλύτερο ζωγράφο της Αιγύπτου, ο οποίος μου έκανε το πορτρέτο του Τουταγχαμών, το οποίο είναι 2 μέτρα. Αυτό είναι παγκοσμίως πρωτιά, την οποία έχω στο Λουτράκι. Και για να κλείσουμε, κύριε Γιώργο, και να σε ευχηθούμε και εμείς... Είστε προσκεκλημένος στο μουσείο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και να μου πείτε για τη σημερινή βραδιά που σας θύμισε ο πρώτος πολίτης της πόλης μας, ο Δήμαρχος της Τρίπολης, ο κύριος Δημήτρης Παυλής. Πώς αισθανθήκατε για αυτή τη μεγάλη έτσι αγάπη και του κόσμου που σας χειροκρότησε, που σας είδε έτσι και θυμήθηκε τη φυσιογνωμία του γλυκού ανθρώπου με το χαμόγελο, του Γιώργου Τσουτσάνη? Θεωρώ μεγίστη τιμή μου που ο άρχοντας δήμαρχος της πόλεως μας και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρυπόλεως μου έδωσε τη μεγαλύτερα χαρά της ζωής μου. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά και να περνάτε καλά. Είστε ευγενέστατος. Όπως πάντοτε, ευχαριστώ πολύ.